Σε πρόσφατη ανακοίνωση από το Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προέτρεψε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στη Μέση Ανατολή να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω αντιπαραθέσεις. Αυτή η έκκληση ήρθε κατά την πρώτη δημόσια απάντηση του Πούτιν για την πρόσφατη ιρανική επίθεση, όπου τόνισε τη συνεχιζόμενη Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση ως το θεμελιώδη ζήτημα που τροφοδοτεί τις τρέχουσες συγκρούσεις στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια επικοινωνίας του με τον Ιρανό πρόεδρο Ιμπραχήμ Ραΐσι, οι δύο συμφώνησαν ότι η Παλαιστινο-Ισραηλινή σύγκρουση παραμένει ο κύριος λόγος πίσω από την πρόσφατη κλιμάκωση. Τόνισαν την ανάγκη για άμεση κατάπαυση του πυρός στη λωρίδα της Γάζας και συζήτησαν μέτρα για την ανακούφιση ανθρωπιστικής κατάστασης και τη βελτίωση των συνθήκων για μια πολιτική και διπλωματική επίλυση των ζητημάτων. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε την ελπίδα του ότι όλες οι πλευρές θα επιδείξουν εύλογη αυτοσυγκράτηση και θα αποτρέψουν ένα νέο γύρο αντιπαραθέσεων με καταστροφικές συνέπειες για ολόκληρη την περιοχή, ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωσή του το Κρεμλίνο. Ο Ιμπραχήμ Ραΐσι τόνισε ότι οι ενέργειες του Ιράν ήταν αναγκαστικές και περιορισμένης φύσης. Ταυτόχρονα τόνισε την απροθυμία της Τεχεράνης για περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων. Ο Ρώσος πρόεδρος προειδοποίησε ότι τυχόν περαιτέρω συγκρούσεις θα είχαν καταστροφικά αποτελέσματα για τη Μέση Ανατολή. Υπενθυμίζεται όμως ότι δεν υπάρχει δήλωση για στρατιωτική συνδρομή στο Ιράν από τη Ρωσία σε περίπτωση επίθεσης από το Ισραήλ και αποτελούν fake news από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πείτε μας τη δική σας γνώμη για την επικοινωνία αυτή του Πούτιν στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεο μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD, ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemeshd.gr.